σε αντίθεση με τη δημόσια ρητορική που προωθείται από τις επίσημες γερμανικές αρχές, το Βερολίνο δεν φαίνεται πλέον να πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Bild, επικαλούμενη πηγές στο Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Παρόλο που ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους συνεχίζει δημόσια να υποστηρίζει την ανάγκη για μια ουκρανική νίκη, οι ενδείξεις στο εσωτερικό του Υπουργείου δείχνουν ότι υπάρχει πλέον σοβαρή αμφισβήτηση σχετικά με την πιθανότητα μιας τέτοιας έκβασης. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η ηγεσία του Υπουργείου αντιλαμβάνεται ότι οι συνθήκες στο πεδίο της μάχης είναι πολύ πιο περίπλοκες και δυσμενείς για την Ουκρανία από ό,τι παρουσιάζονται δημόσια. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω μεγάλης εξάντλησης, ενώ η επερχόμενη περίοδος φθινόπωρου χειμώνα προσφέρει μια αμυδρή ελπίδα ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα επιβραδύνουν τις ρωσικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά τις μεγάλες απώλειες που έχει υποστεί και η Ρωσία, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προχωρούν συστηματικά και να διατηρούν την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί σοβαρή ανησυχία στο Βερολίνο, καθώς δεν είναι σαφές πώς μπορεί να ανακοπεί η ρωσική προέλαση. Το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση της διαχείρισης μιας κατάστασης που, παρά τα όσα δηλώνει η Δύση, φαίνεται όλο και πιο δύσκολη για την Ουκρανία.